ανθρώπινες απώλειες και όλεθρο έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μένεται από τον Οκτώβρη. Στη σκιά του Εφιάλτη, που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, η εμπόλεμη κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει και τον τουρισμό της Κρήτης, με δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι μια αγορά με μεγάλη δυναμική. Σίγουρα θα επηρεάσει τον τουρισμό της Κρήτης, διότι είναι μια χώρα που φέρνει αρκετό κόσμο. Είναι το νούμερο 6 σε αφήξεις στην Κρήτη. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί ένα πλήγμα στο τουριστικό προϊόν, ενώ μάλιστα οι ροές ταξιδιωτών από το Ισραήλ επηρεάστηκαν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του Οκτώβρη, καθώς ακυρώθηκαν πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το νησί. Είμαστε τυχεροί που αυτό το γεγονός συνέβη μέσα Οκτωβρίου και δεν επηρέασε τόσο δραματικά τη σεζόν, πέρα από τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί με τους Ισραηλινούς, οι οποίες βέβαια ακυρώθηκαν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου. Πάντως, ο πρόεδρος ξενοδόχων Ηρακλείου εκτιμά πως υπάρχει το ενδεχόμενο οι Ισραηλινοί να μην επηρεαστούν από τις εξέλιξεις του πολέμου και να συνεχίσουν τα ταξίδια τους. Σίγουρα θα επηρεάσει, αλλά επειδή οι Ισραηλινοί είναι ένας λαός ο οποίος και μέσω πολέμου μπορεί να ταξιδεύει, πιστεύω ότι αν και να υπάρχει πόλεμος και τους αφήνουν να ταξιδέψουν, θα ταξιδέψουν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα πρέπει να ξεχάσουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες, υπογράμμισε ο κύριος Βλατάκης, όπως άλλωστε έχει συμβεί και για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τουριστικούς φορείς, οι Ρώσοι τουρίστες ήταν μια μεγάλη αγορά που έχει εκλείψει και από αυτό έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα τα πολυτελή ξενοδοχεία και καταλήματα. Είναι μια αγορά η οποία έχει μεγάλη δυναμική για την Κρήτη και εάν συνεχιστεί αυτό θα πρέπει να την ξεχάσουμε, όπως έχουμε ξεχάσει τους Ρώσους, τους Ουκρανούς, τους Λευκορώσους. Μία-μία η αγορά που είναι πολύ δυναμική για την Κρήτη μας φεύγει. Πιστεύω ότι θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και θα δούμε την επόμενη διετία, όχι του χρόνου, αλλά τη διετία να ξανανοίγουν και από εκεί αγορές. Ναι, γιατί και η Ρωσία είναι μια σημαντική αγορά. Από την μεγάλη αγορά που έχει χαθεί και έχει χαθεί και προπαντός στην υψηλή ξενοδοχεία, στα ακριβά μαγαζιά. Τα ακριβά ξενοδοχεία υποφέρουν γιατί λείπουν οι Ρώσοι.